Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, τηλεθεατές του Παλατάκι TV, καλησπέρα σας. Από το Athens Club, απευθεία σύνδεση, Indespor League, τελευταίο παιχνίδι για σήμερα. Πόρτο Μπελβεντεριακός, όπως βλέπετε, πάνω-πάνω στους δέκτες σας. Μπροστά σας τώρα, το πρώτο πλάνο είναι η βαθμολογία, πώς έχει διαμορφωθεί, μετά και τα παιχνίδια που έγιναν μόλις πριν λίγα λεπτά. Όπως βλέπουμε, οι Snakes είναι στην πρώτη θέση. Έκανε πρώτη του νίκη, Θοδωρή Πειρατικέ. Η ήττα, την πρώτη του ήττα, συγγνώμη. Ναι, από τη Μαγαδασκάρη που ανέβηκε σκαρφάλωσε. Σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση, έπιασε το θεατράκι. Το πέρασε, το προσπέρασε το θεατράκι. Το προσπέρασε, απλά είχε ένα αγώνα λιγότερο το θεατράκι. Και είναι τρίτο με 16 βαθμούς. Πάρα πολύ ζωστά ακόμα. Δεν είναι ισοπαλίες συνέχιση η Μαδαγασκάρη. Γεια σα. Και η Πόρτο, τώρα στο παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε, είναι στην έκτη θέση με 7 βαθμούς. Και 7 παιχνίδια. Μένος είναι μετά. Ακριβώς η Μένος. Και Μπελβεντεριακός και Λόφος. Μπελβεντεριακός ψάχνει την πρώτη του νίκη. Μπελβεντεριακός. Για να μπορέσει να σκαρφαλώσει όπως μπορεί. Γιατί έχει και παιχνίδια λιγότερα στην βαθμολογία. Αυτά λοιπόν. Βλέπουμε τώρα την εικόνα από το καταπληκτικό γήπεδο του Χορτάρι και ξεκινάει το παιχνίδι. Μπάλα στα πόδια του Μπελβεντεριακού με τις κόκκινες εμφανίσεις, τα διακριτικά, τα πολύχρωμα με η Πόρτο, η οποία έχει στις συνθέσεις της τον Αλέξη, τον Μίλτον, τον Μιμίκο, τον Τερνόντεν, ο οποίος τώρα κάνει μια πολύ ωραία απόκρουση, πάρα πολύ καλό Τερνόντεν, τον Κουαρέσμα και τον Χρόνη. Το ψωμί το φάγες όλο εδώ τώρα. Μέσα είναι. Και τον Χάρη, μπορείτε να πιούσει μπάλα. Ο Χάρης. Ζουμώσει και εμένα ο... Ωραίο, ρε. Το Σούτε και ο Τερνόντε, απόκρουση. Έχει δουλειά σήμερα, έχουν εντύπωση. Φωτ. Και για Κιάννα. Τους... Τι σου δώσα. Άντε, το ξέχασα. Και για τον Περιβετηριακό. Είναι ο Βαγγέλης, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Φώτης, ο Πάρης και ο Νίκος. Ο Φώτης είναι στον πάγκο για τον Μπελβεντεριακό, που χάρισε την μπάλα στα πόδια του. Για τον Αλέξη, το σουτ, απόκρουση από τον Πάρη. Ο Πάρης πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας και αυτός. Ο Αλέξης τώρα. Από ό,τι άκουσα και το ψευδόνιμο Σάλιας. Αλλά εντάξει, θα το λέμε Αλέξη. Για να δούμε τώρα στο προσκήνιο ο Μπελβεντεριακός θα γυρίσει ο Τερνόντε. Ο Αλέξης τώρα. Δεν είναι για τον Χάρη. Ο Χάρης. Αλέξη ήταν, συγγνώμη, ο Μίλτος, τώρα ο Χάρης. Η παλιά και είναι, όχι, δεν είναι το γκολ. Μίκολο, είναι μικρό. Είναι μικρό, πού να του κάνει αυτό. Αυτό είναι έξτρα σμόλ, ωραία. Για κοίτα αυτού σου κάνει. Πάνω. Κάνει αυτή. Για δοκίμασε. Είναι μπασκετική. Είναι μπασκετική αυτή. Δοκίμασε. Τι λέγεται. Κι άλλο. Κι άλλο. Ποιο είναι αυτή. Άψε μεγάλη. Γιώργος. Ο Άγγελ που κάνει. Άρα, τι είναι η ΔΕΤ. Τι. Χαμείτε. Δεν έχω άλλη. Τι να κάνω. Συνέχισε το παιχνίδι. Ο Χάρης το... Πού μου κάνει με. Ο Βάγγελης. Το κλέτε. Παραδέχεται ότι έκανε, ότι πήρε την μπάλα. Τι λέει για. Για να δούμε. Ας κάτσε. Τώρα. Ήταν αυτός και ο Αλέξης τώρα πίσω για τον Χάρη.
Χάρη στα σουτάρι, καποντρά την μπάλα. Δοκίμασε αυτή. Δεν του κάνει αυτή. Σέντρα, η παλιά στο δοκάρι. Για περίμενα εγώ. Το σουτ ήταν από τον Μίλτο. Σουτ τώρα, ο Τερνόντε, δεύτερη προσπάθεια. Ο Αλέξης τώρα και ο Κουαρέσμα. Το σουτ επάνω στον Πάρη. Πάρη πανίψιλο στον Πάρη. Αυτή είναι καλή. Μια καλή. Ας φουλαράκι. Πάρε φίλε μου. Έλα φίλε μου. Καλή. Χαιρετούμε τον Βασιλιά Τζούλιαν. Και όλη την ομάδα της Μαδαγασκάρης. Βαγγέλης τώρα χαθεί η μπάλα. Ο Μίλτος στη μέσα γραμμή. Έχει δεξιά του τον Χάρη. Θα σουτάρει όμως εκεί ο Πάρης. Ωραία απόψη. Και κόρνερ. Κουαρέσμα το εκτέλεσε για τον Χάρη. Χάρης ωραία προσποίηση. Κουαρέσμα. Χάρης για τον Μίλτο. Στρώνει στον Αλέξη. Επάνω στον Βαγγέλη. Σωτήρια βάλε εκεί την πλάτη του. Και ο Αλέξης. Ο Βαγγέλης, με συγχωρείτε. Ο Αλέξης έκανε το σουτ. Κουαρέσμα μπαίνει στην περιοχή. Θα γυρίσει λαθασμένα και ο Δημήτρης. Ήταν το σουτ εκεί. Του στρώθηκε η μπάλα όπως ήθελε. Του Μίλτου. Μπορούσε το κάνει λίγο πιο τεχνικά. Του έφυγε το γορμί πίσω και... Ακριβώς. Ο Δημήτρης με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Ολόσωμη. Το σουτ εκεί. Ο Τερνόντε πετάχτηκε. Ότι έχουμε έναν τραυματισμό. Έβαλε σωστά εκεί το κορμί του. Σπέδει και ο Γιάννης Ουρούμε. Θα ελπίσουμε να είναι όλα καλά, δεν νομίζω όμως. Πάγω. Θα υπάγω και ο Θοδωρής ο Πειρατικός. Θα σπεύσει να φέρει. Ξέρω να ρέξει στο δώσω λίγο. Στην ομάδα χρειάζεται. Όμως καλύτερος είναι έπιστη. Ευχαριστώ, ρε. Ο Πάγος είναι έτοιμος για τον... Βαγγέλη, ποιος υποβασταζόμενος καταλήγει τον αγωνιστικό χώρο. Μας ελπίσουμε να μην είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Κάτι στον πάγκο. Θα γνωρίσει ο περατικός. Γρήγορα. Χάρης τώρα. Αλέξης, με τον Χάρη. Πάλι ο Αλέξης. Ο Χάρης αλλάζει με τον Μίλτο. Πατάει για τον Χάρη ξανά. Ο Αρέσμα στην αντίθετη πλευρά. Βραχής όμως, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Αλέξης πίσω για τον Τερνόντε. Εντάξει, άλλο τώρα για αυτή την περίπτωση. Ναι, αυτό είναι. Εσύ ρε παιδί μου, σου πω τώρα, να πούμε έχεις παίξει, ό,τι και να σου παίξεις, γιατί δεν ξέρεις ότι δεν θα το πάρει πίσω. Δεν μιλάς, τελείωσε. Είναι άλλη ομάδα. Θα την πάρει και πάλι στα πόδια του αριστερό. Θέλησε να κάνει κάτι εξιστημένο, να τελειώσει τη φάση με το δεξί, από πολύ δύσκολη γωνία. Ο 0-0 παραμένει.
στο τελευταίο παιχνίδι, παιχνίδι που κλείνει την αυλαία για τη σημερινή αγωνιστική. Κυριακή σήμερα, 12 Φλεβάρι, δύο μέρες πριν την γιορτή των ερωτευμένων. Αρέσμα, το σουτ, καλό ήταν, ε. Πάρεις απλά, κοίταγε την πορεία της μπάλας. Πήγε κανένα κόλλο εδώ. Ένα μισή. Πού ζω είναι. Θα σου φυλάει η μέρα. Ε, πού σου είναι. Είδε μηδέν. Ρε μιλάς. Τώρα κάναμε και χρέη εδώ πέρα. Μπάρμαν. Ναι, μπάρμαν. Τώρα μιλάς εκεί. Τώρα μιλά. Ακούγεται. Ακούγεται. Και τώρα που μιλάς θα ακούς. Τα πάντα ακούγονται, τα πάντα καταγράφονται. Δεν ξεφεύγει κανείς. Ένα μισή. Τώρα θα σβήσει και θα βάλει. Ό,τι χρειαστεί. Περίτεχνες ενέργειες. Στην περιοχή τώρα ο Πάρης τεράστια απόκριση. Ο Χρόνης μπήκε στο παιχνίδι, πιστεύω να το καταλάβατε. Και ο Πάρης τώρα. Μίκος επίσης μπήκε στο παιχνίδι με τη μόβ εμφάνιση. Ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια, δίνει για το Χρόνι. Ο Χρόνης από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος. Αδικείται λίγο η θέση της Πόρτο, αλλά είμαι σίγουρος θα ανέβει. Χάρης. Το σουτ πάνω στον Πάρη. Και ο Νίκος. Θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα έχασε όλη την, σχεδόν όλη την δυναμική της ενέργεια και κατέληξε πάρα πολύ ήρεμα στον Τερνόντε. Ο Χάρης ωραία. Πάνω στο βηματισμό του και άλλαζε το παιχνίδι. Το σουτ από το Χρόνι. Η μπάλα, ο Χρόνις θα χάσει από τον Δημήτρη. Το shoot, out. Corner, συγχωρείτε. Λάθος εγώ. Υπουργείος βοηθός διαιτητή εδώ, παρατηρητής ο Φώτης. Μας υπενθυμίζει. Μας διορθώνει. Παρατηρητής του Μίτσελ, βάλουμε αρχικό 8. Έτσι. Είναι η συνέχεια ο Αλέξης για τον Δημήχο. Τι ό,τι σχέση έχει με τα Κοτόπουλα και την ομόνιμη εταιρεία. Ο Γιώργος ήταν ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι. Το σουτ, την μπάλα κοντράρι και είναι κόρνερ για την Πόρτο. Άσπρες μέχρι τώρα δύο ομάδες. Να δούμε πώς, ποιος και με ποιον τρόπο θα βάλει το πρώτο γκολ. Χρόνης για τον Τερνόντε. Καταπληκτική η παλιά του είναι η Κοσάρα. Αλέξης όπως σου έρθει η μπάλα. Ακριβώς όπως σου έρθει η μπάλα του Νίκου. Σούταρ από πάρα πολύ μακριά. Απίστευτη την παλιά του Χρόνη και με χαμηλή τροχιά. Χρόνης περπατητός. Παχάσε και από τον Φώτη ο οποίος πέρασε. Ω, παραλίγο να έχουμε και τον γκολ από τον Φώτη. Ο οποίος έκλεψε από τον Χρόνη σε μια φάση η οποία δεν μύριζε γκολ. Ο Νίκος εκεί μονοκόμματος σου. Είναι τα κορδόνια και ο Φώτης. Α, λίγο να έρθει τον πάγο και να ανοίξει το σκορ. Πληρώνεται τις προηγούμενες.
παίζαμε με αυτά που λες, είτε πέρσι τώρα με γύρω πιέτα, παίζαμε με ένα αυτά. Βαγγέλης τώρα. Θα τα λέγει πάλι στο Βαγγέλη από τα Φάλτσα. Ο Νίκος. Η Κόντρα, ο Χρόνης. Η ενέργεια εκεί. Ο Μιμίκος τελικά. Πάλα στο δεξί, στο σουτάρι. Out. Ακόμα μια ευκαιρία για να ανοίξει το σχόλιο πόρτο. Το πάρεις τώρα, πανύψηλος πάρεις. Από τους ψηλότερους των μαρφλέκες του πρωταθλήματος. Το σουτ, καταλήγει η μπάλα στον Χάρη, μπαίνει στην περιοχή. Δεν ήταν καλός ο βηματισμός του εκεί για να τον ευνοήσει, να σουτάρει καλά. Ωραία ο Δημήτρης, θα αλλάξει εξαιρετικά το παιχνίδι για τον Νίκο. Η παλιά, ο Αλέξης εκεί. Ωραία ο Χρόνος, εξαιρετική η ποδιά και το σουτ. Άου την μπάλα. Αφιερωμένο στη γιορτή των ερωτευμένων σε λίγες μέρες. Ακριβώς αυτό. Νομίζω ακούστηκε. Δεν είπες και για το ωραίο ψωμί. Α, πριν κάναμε Α, θα κάνω και τώρα, λοιπόν. Αρτοπία. Γιάννης Ρούμε. Είπα, θα φέρω εδώ στο Θόδωρο να πουλάει. Φέρε, φέρε, ψωμί να... Όποιος θέλει... Εκλεκτό ψωμί, ποιότητα. Απευθύνεται στο Γιάννη Ρούμε. Στο Θόδωρο εδώ να φέρει πυράκι, λίτσες, κασέρι. Έτσι, ψωμάκι, να το πει στο τούλι. Εντάξει, η ώρα είναι περασμένη και έχουν πεινάσει. Γιάννη τον Αλέξη τώρα. Το σούτ επάνω στον πάρει. Έχει τελειώσει η φάση, ο Χρόνης. Μπαίνει στην περιοχή. Κόρνερ. Πώς το ζυμώνει. Σε σκάφη. Μυστικά και το επάγγελμα του. Στα πηγαλιά. Η γιαγιά δεν κάνει ποτέ λάθος. Η συνταγή της γιαγιάς είναι πάντα αλάθαστη. Ποτέ. Και για πίτες, να ανοίγω φίλο. Πίτες. Η γιαγιά σου. Για να δούμε τώρα τον Μιμίκο, η μπάλα καταλήγει στον Αλέξη. Μίκος, το σουτ. Πάνω στον Γιώργο. Και βάζει το πόδι ο Φώτης και κερδίζει την μπάλα ο Πελβεδεριακός. Γιώργος, θα χάσει την μπάλα. Χάρης. Στον Αλέξη. Πάνω στον Φώτη. Ο Δημήτρης τώρα και έχει ανέβει και ο Γιώργος. Το σουτ, το τερνόντε. Και βγήκε και πάσα για τον Μιμίκο. Χρόνης, γκολ. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να χαθεί αυτό το γκολ. Και κινείται το 1-0. 1-0 η Πόρτο με τον Χρόνη. Χαιρετούμε τον Τόμπου. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Χρόνης κερδίζει το πλάγιο. Ο σούπερ στάρ της ομάδας της Πόρτο μαζί με τον Κουαρέσμα. Ωραία ο Αλέξη θα περάσει, θα σουτάρει, επάνω στον Πάρη. Ακόμα μια απόκριση από τον Πάρη. Μπάλα δεν έχει βγει. Μιμίκος. Χάρης με χώρο. Να περίεργο στήλο Χάρης για ποδοσφαιριστή. Μίκος πιάνει στην καρδιά της άμυνας ο Χρόνης. Πώς πήρε την μπάλα εκεί και τρύπησε τον Πάρη 2-0. Δεν είναι η Πόρτο, λύνονται σιγά σιγά τα πόδια. Ο Χρόνης είναι ο δήμιος τώρα της ομάδας του Πελβετεριακού. Ωραία θα περάσει ο Αλέξης. Είναι για τον Χρόνη. Ο Φώτης εκεί με το σώμα του εκτοπίζει τον Αλέξη. Έχει σκύψει λίγο, εκεί ψιλοχωλένει. Νομίζω να έχει κάτι. Η Μίκος τώρα. Λέει στον Χάρη να ανέβει. Ο Χρόνης παίρνει την μπάλα. Και περνάει. Και δίνει το 1-2. Χαμένη ευκαιρία, απίστευτη. Ο Πάρης. Ακόμα μια μεγάλη απόκριση. Και τώρα δεν γίνεται να χαθεί. Πέρασε. Ο Πάρης νομίζω αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά. Πάλι καλά. Φόραγε τάπα. Φόραγε εκεί. Ευτυχώς ο κανονισμός.
Θα τις γνώσεις, πάρα πολύ σωστός ο καμισμός από τον... Αυτή τη στιγμή αυτό το γύρισμα με τα κούνη εκεί που τον πάτησε τον Βαλοφίνακα. Ακριβώς, ακριβώς. Τα λάμε μάχο νύχη. Πολύ σωστά ο Θεωρής Σουπρατικός το επισημαίνει και ο κανόνας για την μη χρησιμοποίηση της τάπας είναι ο καλύτερος δυνατός. Για την ασφάλεια του παίκτη που φοράει την τάπα και για την ασφάλεια των υπολείπων. Δικαιωμήτως και πάλι και κάτι στον πάγκο ο Αλέξης. Ο χρόνος κακή η μεταβίβαση της μπάλας, οι δύο τερνώνται, διορθώνουν τα πράγματα. Θα περάσει και ο Μιμίκος, το σουτ. Ωραία, με διπλή προσπάθεια ο Πάρς μπλοκάρει. Νίκος. Θέλεις να αλλάξεις το παιχνίδι, η μπάλα καταλήγει στον Φώτη. Ωραία για τον Δημήτρη. Ο Φώτης, η κόντρα και το σουτ εκεί. Με όλη τη δύναμη και ο Νίκος. 3-0 παρέμεινε και σε αυτή τη φάση. Ο Δημητριακός πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να σπάσει λίγο την άμυνα. Ωραίο, απίστευτο τον γκολ από τον Κουαρέσμα, απίστευτο. Το κοντρόλ ακριβώς. Θα να είναι γερμανικό. Πάνω στην κίνηση, εκεί στο βηματισμό, υποδέχτηκε την μπάλα. Σούταρε απίστευτο. Απίστευτο γκολ, πραγματικά. Και αυτό το προσθέσουμε στα super highlights. Όσοι δεν έχουν δει το γκολ του Ρίκο στο παιχνίδι με την Μαδαγασκάρη εναντίον των Snakes, όταν θα ανεβεί πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Χρόνισε, ταλαιπωρεί εκεί τον αντίπαλό του, τον Γιώργο, πάνω στο σώμα του και η μπάλα είναι πλάγιο. Χρόνισε, δεν έκανε την ποντιά στο Γιώργο. Ο Νίκος, χρόνισε, περνάει εκεί. Καταπληκτική ενέργεια και το σούτ δεν είναι εύστοχο. Το κακό το πόδι το δεξιό, το αριστερό. Ναι, ναι. Η επισήμανση να τη μεταφέρω τον Γιάννη Τουρού είναι πάρα πολύ σωστή. Ότι το σώμα του Χρόνη και του Μιμίκου... Όχι, του Χρόνη, του Κουαρέσμα και του Μιμίκου. Τώρα, σωστό. Μοιάζουν πολύ λες και είναι αδέρφια. Και το στυλ παιχνιδιού. Και το στυλ, πολύ σωστά. Πολύ σωστή παρατήρηση. Άντε τώρα τον Νίκο. Πάσα, ο Δημήτρης. Ο Βαγγέλης, εκεί ο Τερνώντε σώζει. Τερνώντε σώζει, κρατάει ανέπαφη την αιστεία του σε μια ακόμα φάση. Κάβει την μπάλα και ο Τερνώντε. Για τον Χρόνη εκεί θα βγει, θα τσιμπήσει, γκολ! 5-0. Δεν βγήκε γρήγορα ο Μπάρης, με αποτέλεσμα ο Χρόνης. Όχι, απίστευτος πανηγυρισμός. 5-0. Ο Πόρτο είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα για την νίκη, δεν νομίζω μπορέσει να αντιδράσει κάπως εκεί ο Μπελβεδριακός, που να βάλει ένα γκολ οπωσδήποτε και να γίνει αυτό. Χαλή ομάδα ο Μπελβεδριακός, αλλά είτε ο Χρόνης είτε ο Τερνώντε έχει αποτρέψει τον γκολ. Κουαρέσμα, φάτσα με το 6-0, το πραγματοποιεί. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Άλλαξε την μπάλα εκεί με τον Χρόνη. Έχουν κέφια εκεί. 6-0. Νίκος. Δεν πρέπει να τα παρατήσει ο Μπελβεδριακός, αν μη τι άλλο, πρώτο μήχρονο είναι. Θα γυρίσει τώρα εκείνο ο Μιμίκος. Και πάλι βγαίνουν στην κόντρα, ο Χρόνης αφήνει το πλεονέκτημα. Και χάνεται τον γκολ, απίστευτο. Πώς χάθηκε αυτό τον γκολ ο Πάρης.
Ο Πάρης το έσωσε. Όλα έδειχνε ότι θα γίνουν 7-0, εκεί η υπερβολική σιγουριά από τον Μικρόνη. Και ο Μιμίκος εκεί βγαίνει και βγαίνει ο Τερνόντε. Ο Μίλτος τώρα. Ο Μιμίκος ψάξει. Θα βρει εκεί, ωραίο το 1-2. Θα χαθεί η μπάλα. 3-2 τώρα. Ο Μίλτος. Ο Χρόνης θα περάσει, θα σουτάρει. Θα μπορούσε να γυρίσει και για το χαρίσμα. Και τώρα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Πόρτο Μπενεβεντεριακός 6-0. Καταιγιστική η Πόρτο. Έχει στριμώξει στα σκοινιά την ομάδα του Μπενεβεντεριακού. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Εδώ. Δεν θέλουμε να ξεκινήσει. Εδώ, πάνω από το σίδερο, από το σίδερο που πάει. Σαν πάνω, αυτά εδώ πρέπει να είναι εδώ, γύρω-γύρω. Τώρα, άμα πέσει ένας κάτω, με το κεφάλι, πάει εδώ. Πού, Φώτη. Όχι όλο, να πέσει κάτω με το κεφάλι, τουλάχιστον 50 πόδι. Εδώ, εκεί δεν είναι, εκεί είναι 20 πόδι. Insta stories. Για να δούμε τον Δημήτρη, ο Τερνόντε και πάλι ο Δημήτρης, out. Ο Μίλτος τώρα, κάτσα μου πίπα. Ασχολούμαστε και με τα social media. Ωπ, εκεί πειραμπώνα.
Να μπαινε αυτό το γκολ. Πάρεις τον Νίκο. Πώς θα πει να το πιάσω. Έτσι θα το βάλω ξαπλωτό. Η επιρροή του κοαρίσμα πάνω. Καλές μαμάνες, ε. Είναι να το έχεις το όνομα. Άμα δεν έχεις το όνομα και δεν έχεις τη χάρη, έχεις πρόβλημα. Νίκος, Δημήτρης. Το σούτ αυτό, Δημήτρη. Γκολ, ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Ο Τερνόδε δεν το κατάλαβε. Και 6-1. Να λοιπόν ο Μπελβετριακός έχει ακόμα σφιγμό. Πολύ ωραίο πλανέ. Πολύ πλανέ, αλλά μπήκε out. Λίγε είναι τις φάσεις. Κάτω, το σούτε και πάλι ο Πάρης. Ο Πάρης, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πάρης δεν ήταν ιερό Πάρη. Ψάνε εκεί και βρίσκει τον Φώτη. Ένα καλό που είπε, Ελάσκο. Μίλτος τώρα, επειδή είσαι πίσω για τον Τερνόντε. Ναι ρε, δεν γελάω για αυτό, δεν έχω μίλητς έτσι. Λέει. Ο Χρόνης θα χάσει, Τερνόντε. Έχει χαλαρώσει λίγο και ο ρυθμός. Ο Τερνόντε πάρα λίγο εκεί να πατήσει την μπάλα και να τη χάσει. Χρόνης. Σούτ εκεί, πολύ μακριό. Αζοχή. Μίλτος και ο Φώτης, ωραία. Για τον Νίκο. Θα σπάσει την μπάλα για τον Φώτη. Αχ! Δοκάρι! Δοκάρι και ο Φώτης παραλίγο να έχουν παίξει δύο. Μίλτος τώρα. Εκεί η παλιά νομίζω είναι κόρνερ. Πάει να το εκτελέσει και ο Χρόνης. Ζητάει την μπάλα στο δεύτερο δοκάριο Κουαρέσμα, στην μπάλα βάζει τον Μίλτο όμως. Κουαρέσμα τώρα στην καρδιά της άμυνας, αλλάζει με τον Χρόνη. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Μίλτος. Μιμίκος. Ωραία για τον Χρόνη. Ό,τι έχω δει στις φόρμες του Χρόνη και του Μιμίκου, λέει Ανθούπολη εσύ που να παίζουν και στην ίδια ομάδα. Πάρης εκεί, δοκίμασε το σουτ νομίζω. Το πίστεψε. Ζητάει συγγνώμη εκεί. Κουάρισμα. Το 1-2 με τον Μιμίκο δεν θα πραγματοποιηθεί. Πλάγιο. Μιμίκος. Χρόνης. Σε γραμμή. Το σουτ με το αριστερό. Το δοκίμασε, το ζήτησε, δεν ήταν καλό όμως. Δημήτρης. Η αλλαγή πάνω στη φάση. Το σούτ εκεί, κοντράρει μπάλα. Θα βάζουμε την τύχη του εκεί. Ο Χρόνης. Τώρα ψάνει κάποιο συμπαίκτη. Κατευθείαν αφού. Τώρα, ο ένας έχει τάπο. Ποιος? Λέει ο Δημήτρης. Αφήνω την πράσινη και με την πράσινη. Να του πει να έρθει να αλλάξει. Τούπε, πες του να έρθει να δώσει παπούτσια. Ωραία εκεί ο Νίκος. Στον Μιμίκο η τριπλή κόντρα. Θα ξαναπεράσει. Χρόνης, ωραία, σκάτει την μπάλα στην περιοχή, ο Χάρης, τεράστια απόκουση. Φανταστική. Τι νούμερο θες? Το δεύτερο δοκάρι, την μπάλα προς τον Χρόνη. Το σούτ, καταπληκτικό γκολ από τον Χρόνη, καταπληκτικό. Οριζόντια δοκάρι και μέσα. 7-1. Διαστάσεις τριάμβου. Ο Γιώργο
Κώστα. Για τον Φώτη, για τον Γιώργο, πέφτει ο Τερνόντερ. Χρόνης. Ωραία ποδιά στον Γιώργο. Το σκάψιμο πάνω στον Πάρη. Χρόνης εκεί φλερτάρει με το τράβημα. Παίρνει μπάλα. Περνάει, γίνει ευκαιρία τώρα. Κίνδυνος, χάνεται. Απίθανη, μοναδική ευκαιρία για τον Χρόνη. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και λίγο αλτρουιστικά να δώσει την μπάλα στον Κουαρέσμα να σκορέψει τον γκολ. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Σκορεστά 1, τα πάντα επιτρέπονται. Ο Αλέξης, ο Φώτης. Αστοχή και πάλι. Ακόμα μια φορά ο Φώτης απειλεί την εστία από τον Νόντε. Δεν τώρα τα κορδόνια του. Έχει ένα εκεί απέναντι. Κοίτα εκεί στις ελλείψεις. Αλέξης. Ο Αλέξης του κλέβει την ταυτότητα εκεί πέρα και το πορτοφόλι όλο ο Νίκος. Τα ζουτάρει, βάλει νομίζω κοντράρι. Σωστά, είναι ο Δημήτρης της οδηγητής κόρνερ. Παίζεις. Α, εκεί τεράστια απόκριση από τον Τερνόντε. Θα την κρατήσουμε και για highlight. Για τις άμυνες ο Φώτης, ο Τερνόντε, όχι. Γρήγορα συνέχεια από τον Τερνόντε. Ο Χρόνης θα περάσει, δεν θα χαθεί τον γκολ. 8-1. Έχουν εντύπωση και επιτρέψτε μου να πω ότι το μισό γκολ ανήκει στον Τερνόντε με την καταπληκτική απόκρουση του. Από τις καλύτερες αποκρούσεις που έχουμε δει σε όλα τα προβλήματα. Νίκος. Γιώργος, Φώτης. Ωραία σκάβη, όχι. Για να βρει τον Νίκο, Τερνόντε. Χαρακτηριστική γκρι, χαρακτηριστικό γκρι φούτερ και τη φόρμα, αλλά κύραλη. Κύραλη, τεράστιο νοφλέγας της Ουγγαρίας. Παλιά σκοπή. Παλιά σκοπή, έτσι. Old school. Δεν είμαστε αγάπια του, δυστυχώς. Χάρης επάνω στην αγκαλιά του Πάρη. Και πάλι ο Χάρης απειλεί τον Πάρη και ο Πάρης νικάει τον Χάρη. Αλέξης. Χρόνης. Και αν πάρει την μπάλα Χρόνης, είναι μισό γκολ. Λαμπόνα εκεί. 9-1. Καλό βράδυ. Όλα επιτρέπονται πια. Πόρτο. Το σουτάρι από την σέντρα εκεί, πάνω στον Τερνόντε, στον τον Γιώργο, Κουαρέσμα. Γυρίζει για τον Αλέξη. Μίλτος. Μίλτος έχει αλλάξει παπούτσια και καθώς φοράει για τάπες. Επιτρέπεται αυτό. Λάθος εδώ από τον Φώτη, από την άλλη πλευρά τρέχει ο Κουαρέσμα, ο Μίλτος θα κρατήσει την μπάλα. Φάουλ ή πλάγιο. Φάουλ. Θετικό. Δημήτρης. Σκάψιμο για το πουθενά. Όπω Τερνόντε! Απίστευτο. Πώς χάθηκε εκεί η μπάλα, εκεί απέκτησε ζωή. Και σφεδονίστηκε από τα χέρια του Τερνόντε. Κεφαλιά εκεί, παραλίγο να έχουμε. Όλοι που τερνώνται. Αμερικά από τις περίεγγες περιπτώσεις. Ο διετής
πέδειξε ότι η μπάλα έχει βγει και αντίθεση. Ο Νίκος περνώνται. Μίλτος. Αλέξης θα σηκώσει την μπάλα για τον Κουαρέσμα. Θα γυρίσει ο Μίλτος. Μοναδική ευκαιρία χαμένη. Με μισοδεξιδετερωμένο τον πάρει. Ο Δημήτρης ο περνώνται σε πλάγιο με υπερένταση. Συγχωρέστε τη γλώσσα που λαθεύει. Είναι πολλά τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχουμε περιγράψει. Δημήτρης τώρα. Νίκος. Ωραία, θα περάσει τον Αλέξη. Ξανά η προσποίηση. Θα χάσει ο Χάρης. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Θα γυρίσει για τον Κουαρέσμα και είναι μόνο της ο Πάρης απόκρουη. Πρέπει να γυρίσει κάποιος. Γκολ. Εντάξει, τι να κάνει ο Πάρης εκεί. 11. Βγήκαν μόνοι τους εναντίον κακομοίρη του Πάρη. Να ζούμε το από μακριά. Πόρτο βάζει το 10ο γκολ, θα προχωρήσει σε μια ακόμα νίκη. Με να μάθουμε την έκτασή της. Γκολ από τον Αλέξη. Ωραία ήταν αυτό το γκολ. Και 11-1 πριν προλάβω να συμπληρώσω το 10-1. Διαφορά είναι η διψήφια έκταση. Ο Φώτης θα περάσει το σούτ, το τερνόντε. Ακόμα μια μεγάλη απόκριση, λέει όχι. Δεν αφήνει τον Μπελβεδριακό να πλησιάσει ούτε λιγάκι στο σκορ. Δημήτρης. Τερνόντε και πάρε το σούτ του Γιώργου. Πολύ ωραίο σούτ από τον Γιώργο. Τερνόντε, βγαίνει. Είναι στο ύψος της περιοχής, γυρνάει πίσω, ο Νίκος ψιλομπερδεύεται, περνάει, για να δει την προσπάθειά του, φάση διαρκείας, το σούτ και ο Τερνόντι και πάλι, έχει κατεβάσει τα ρολά, με εξαίρεση το γκολ του Νίκου. Κατεβάζει τα πατζούρια. Κωνσταντός συνέχεια. Μπαλιά ο Τερνόντι. Η κόντρα. Διορθώνω την μπαλιά. Εκεί ο Πάρης με το αριστερό του γόνατο. Η μεταβίβαση. Στους απόλυτους λαθασμένους. Ο Αλέξης τώρα. Ο Φώτης θα κλέψει ωραία. Και θα πατήσει. Νίκος, όπ, εκεί. Χορευτική ενέργεια. Καλαματιανό, η Ζεμπέκικο. Είναι νομίζω η τρίτη φιγούρα. Δεν χάνεται από τον γκολ. Τρίτη. 12-1. Νίκος, ζυγίζει το σούτ, θα σουτάρει, τενόνται με τα κροδάχτυλα. Έχει πιάσει εκεί πέρα τα πάντα. Αν και νομίζω δεν πήγαινε μέσα το σούτ, δυνατή εκτέλεση. Φώτης δεν είναι τα κολόνια του. Θα χάσει. Νίκος παραλίγο να κλέψει και από τον Αλέξη. Όλα με τα αριστερό. Ο Χρόνης σηκώνει.
Αλέξης, όχι. Κρόνης έχει πάρει το ρόλο του ασίστερ. Υπάρχει νόημα να σουτάρει τώρα. Αποκρούει ο Πάρης. Άμα δεν είναι και ο Πάρης, θα έχει πάει πάνω από 20 ο δείκτης σκορ. Ball out. Ρόνης. Τσιμπάει για τον Μιμίκο. Πριν κλέψει ο Νίκος. Ωπ και γκολ. Τώρα γκολ από τον Μίλτο. 13-1. Εντάξει, έχουν πετάξει λευκή για την πετσέτα. Ο Χρόνης εκτελεί την σέντρα του Βελβεδριακού. Κλέβει τώρα. Χάσει ο Νίκος. Ωραία. Σπάει την μπάλα. Ποδιά και ακόμα θα έχουμε ένα γκολ. Όχι, ο Πάρης. Λέει όχι. Κλέβει ο Μοζοχρόνης. Το σκάψουμε το κεφάλι. Όχι, απίστευτη φάση. Να την κρατήσουμε. Ή και ο Πάρης θέλει να τον κρεμάσει. Αλλά είναι πάρα πολύ ψηλός ο Πάρης για να φάει αυτό το γκολ. Νίκος. Ωραία, ο Νίκος όπως του ήρθε η μπάλα. Και με το δεξί είναι πολύ δύσκολο να την σουτάρει έτσι όπως θέλει. Και έχει ανεβεί και το Ερνόντε. Κοιτάξτε το σπριντ. Προς εκεί πάει μπάλα. Ερνόντε θα περάσει, θα σουτάρει, out. Επιτρέπονται όλα τώρα. Φώτης. Ο Χρόνης θα του κλέψει. Και θα κερδίσει ο πλάγιο Φώτης. Τώρα. Το σούτ επάνω στον Αλέξη. Χάνει την μπάλα, δεν χάνει την κατοχή. Μίλτος. Χρόνης, Αλέξης, γκολ. 14-1. Ακριβώς όπως είπε ο Θοδωρής ο Πειρατικός, δεν θα αργήσει να τελειώσει το παιχνίδι. Πολύ μακριά το σούτ, εδώ ο Τερνόντε έχει φάει άλλα κι άλλα. Μίκος. Έχει ανεβεί το Τερνόντε, μάλλον τώρα θα το βάλει. Όχι, ακόμα. Στην περιοχή, με τη ραμπόνα, ο Τερνόντε. Κάνει το εξιστημένο, δεν κάνει το εύκολο. Και κάτσει μπακότερμα εκεί ο Μίλτος. Αυτή η μπάλα. Θέλει και ο Τερνόντι να βάλει και αυτός ένα γκολ. Ζητάει την μπάλα εκεί απεγνωσμένα, λες και 0-0. Τα κροδάκτυλο πάρει σε κόνο, δεν ξέρω αν πήγαινε προς τα μέσα. Και μόνο λίγο να σηκώσει, ούτε καν στην ανάταση τα χέρια. Ο Πάρης δεν χρειάζεται να επέμβει. Δεν ξέρω να βγάζει νόημα από αυτό που είπα. Ενώ τερνώνται τώρα. Όπω και ο Μίλτος με περίσσια ταλέντο και στυλ. Ο τερνώνται είναι η ώρα να βάλει γκολ. Όχι, ο Πάρης. Ο Δημήτρης. Ο τερνώνται τώρα. Για να το δούμε. Τερνώνται, όχι. Όχι. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος κάθεται τέρμα να είναι η άμεση προσαρμογή του αν εγκαταλείψει το τέρμα και πάει μέσα. Και το αντίθετο φυσικά. Έχει συνηθίσει ο οργανισμός σε μία θέση και είναι δύσκολο να προσαρμοστεί σε άλλη. Όσο μάλλον όταν γίνεται το τέρμα, πάξει μέσα. Ο Χρόνης θα κλέψει. Θα βάλει ακόμα τον γκολ. Τερνόντε, όχι. Ούτε τώρα.
Τερνώνται και πάλι. Το τέρμα είναι άδειο. Τερνώνται. Όχι! Δεν κάνει για στο τέρμα. Εκεί, όχι. Νομίζω καλά ήταν στο τέρμα. Τερνώνται. Φώτης. Τερνώνται. Πατητός. Το σουτ. Out. Φορά και τα γάλια του ματοφύλακα. Ναι, βέβαια. Νομίζω είναι... δεν κάνουν κατέμα ο... και ο παίκτης ο Μιμίκος. Ναι. Τερνώνται, ήρθε η ώρα για τον γκολ, ναι! Ο Τερνώνται βάζει γκολ. 15-1. Γκολ δεν πήγε. Δημήτρης, πάνω στον Αλέξη. Φώτης τώρα. Θα χάσει την μπάλα και την κατοχή. Ο Μίλτος. Τρεις εναντίον του Παλαιουκό. Ο Πάρης θα βγει νικητής από αυτή τη μονομαχία. Απίστευτος ο Πάρης, απίστευτος. Το σούτ εκεί, πολύ ωραίο το πιάσε. Θα μπορούσε να κάνει και το κοντρόλ βέβαια. Ο Νίκος. Ο Αλέξ, όχι. Εκεί η υπερβολική σιγουριά λειτουργεί αρνητικά. Φώτης. Αποδεχτεί την μπάλα. Αντίπατοι το τερνώνται. Όχι, δεν θα μπει το γκολ. Θα μείνει το 15-1. Παίρνει ύψος, είναι ο Πάρης. Μιμίκο από πολύ μακριά, ο Μίλτος από πολύ μακριά, μπερδευτήκαμε. Τελικό σκορ 16-1. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη, ευρία νίκη. Την άλλη, ο Δημηρίτα και το Πιβεντριακό, αν και στις τελευταίες φάσεις με συγχωρείτε, δεν ήτανε που έπρεπε. Αυτά λοιπόν από εμάς. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Ειδικά μεθαύριο όσοι θέλουν, γιατί είναι νομίζω μέρα των ερωτευμένων. Δεν πιστεύω σε αυτά εγώ. Εγώ ξέρω, ο διαιτητής πιστεύει. Ο διαιτητής πιστεύει στη μέρα των ερωτευμένων. Λέω να κάνουμε ένα εορταστικό αγώνα. Εορταστικό αγώνα. Ζευγαράκια. Να είναι απέναντι άντρες με τις γυναίκες. Ιω σόνο έμπρε είναι αμοράτο. Ξέρετε και ιταλικά. Ακριβώς, ξέρετε και ιταλικά. Τη γλώσσα της αγάπης ο διαιτητής. Καλός εραστής. Έτσι. Λοιπόν. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πιστεύω είναι ερωτευμένο. Βέβαια. Νομίζω είναι ερωτευμένο σε όλες τις μέρες. Την Τρίτη. Τρίτη, μεθαύριο. Θα διοργανώσουμε ένα αγώνα αγάπη. Ξέρετε, θα βάλουμε από κάθε ομάδα αυτό που φωνάζει. Θα βρει μαζί. Ωραία ιδέα. Ζω αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο πριν κλείσουμε τη σύνδεση και το βίντεο. Όχι, τίποτα άλλο. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, έτσι. Μια ωραία Κυριακή. Ευχάριστη. Λοιπόν, στην περιγραφή των Παναγιώτων Καναγκών, μαζί μου εδώ όλη η ομάδα, Θοδωρής Πειρατικός, σε ό,τι βλέπετε, και ακούτε. Θοδωρής Πειρατικός είναι ο υπεύθυνος, τον ευχαριστούμε για να δώσουμε και πολλά εύσημα στην κοπέλα του γηπέδου, τη Λίτσα, που φροντίζει για την καθαριότητα του γηπέδου και να είναι όλα στην εντέλεια. Είναι ο αφανής ήρωας. Αφανής ήρωας, Λίτσα πίσω από τις κάμερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ακούμε, ευχαριστούμε και τον διαιτητή φυσικά με ακόμα ένα ρεσιτάλ διαιτησίας. Γιάννης Ουρούμε, στα καθήκοντά του. Ο Αρτοποιός και όλος Γιάννης Ουρούμε. Γιατρός Αρτοποιός. Γιατρός Αρτοποιός, ό,τι θέλετε. Μας χαρίζει ψωμιά, υγεία και ομορφιά. Αυτά δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Να είστε όλοι καλά. Καλό σου βράδυ. Εντάξει.
Εδώ με Μήκος, έχω Dead Fresh. Όποιος είναι παιδιά, κάτω πανεπιστημίου. Ο καλύτερος παίχτης. Να δει καλή νύχτα. Εδώ από την Βελτεριακό, όπως βλέπετε παιδιά το πρωτάθλημα, χάσατε, είχατε μια άτυχη ήττα σήμερα με 16-1, πώς βλέπετε τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πραγματικά η ήττα ήταν άτυχη, έτσι, ναι. Δεν μας ήθελε η μπάλα η Ρουφιάνα. Δεν βρεθήκαμε σήμερα. Ήταν λίγο δύσκολο το παιχνίδι, ήταν μια άτυχη στιγμή, πιστεύω να προχωρήσετε πιο μπροστά, στη συνέχεια, να ξεκολλήσετε από το πάτο του πρωταθλήματος. Να κάνω μια αύξηση συμμετοχή. Κάντε μια πρόβλεψη από τις ομάδες, δεν ξέρω που έχετε παίξει πια, βλέπετε πιο δυνατή. Πιο δυνατή, ε. Τότε και να κάνει, το θεατράκι ήταν ωραίο. Θεατράκι. Εμένα μ' άρεσε τέτοια. Η Snakes μ' άρεσε. Η Snakes καλή. Είναι από τα φαβορί όλοι αυτοί που είπατε. Ναι. Να δούμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά για την δήλωση. Δεν μα είπε την μπάλα, 16 γκολ φάγαμε.